Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά θα επηρεάσει αύριο τις δυτικές, κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας μας με πολλές βροχές. Ωστόσο, το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα βελτιωθεί. Για αύριο, λοιπόν, Παρασκευή, περιμένουμε συννεφιές με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Αρχικά στο Ιόνιο και σταδιακά στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές. Τα φαινόμενα στα δυτικά θα είναι ισχυρά, αλλά μέχρι το βράδυ θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι νότιοι και νοτιοδυτικοί θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ στα ανατολικά, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται μόνο λίγη συννεφιά, νοτιάδες μέχρι 6 μποφόρ, αρκετή υγρασία, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Νοτιοανατολική άνεμη μέχρι 5 μποφόρ στο θερμαϊκό. Υψηλές τιμές υγρασίας, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία, οι πιο πολλές βροχές θα εκδηλωθούν στα δυτικότερα τμήματα. Τα θερμόμετρα στη Λάρισα και την Καρδίτσα θα αγγίξουν τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια δεν προβλέπονται βροχές. Στο Μεσολόγγι θα βρέξει, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στα δύο θα χωριστεί η Πελοπόννησος. Βροχές στα δυτικά και λίγες νεφώσεις στα ανατολικά. Στην Πάτρα, ο Υδράργυρος θα προλάβει να ανέμει το μεσημέρι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Γαρμπής άνεμος στο Ιόνιο μέχρι 5 μποφόρ και πολύ νερό σε όλα τα δυτικά. Στο Αργοστόλι, η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτή θα είναι η εξέλιξη του καιρού για το επόμενο 24ωρο. Να είστε όλοι καλά.